Γεια σας, είμαι ο Μινάς Δασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας μιλήσω για την ενότητα 12 του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα με θέμα ενσωματωμένα συστήματα και λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκόπος λοιπόν της ενότητας είναι η παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ενσωματωμένων συστημάτων και η ικανοποίηση των αναγκών από λειτουργικά συστήματα ειδικής αρχιτεκτονικής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η διάλεξη είναι μια εισαγωγή σε διάλεξη που γίνεται σε ανώτερο εξάμεινο στο μάθημα ενσωματωμένα συστήματα. Τα πρώτα λειτουργικά συστήματα αφορούσαν μεγάλους υπολογιστές, ήταν γενικού σκοπού και μέχρι και την δεκαετία του 70 είχαν και υποστήριζαν βασικές μόνο λειτουργίες. Στη δεκαετία του 70 υπήρξαν τα συστήματα βασισμένα σε μικροεπεξεργαστή και καθώς βελτιωνόταν η ισχύ των μικροεπεξεργαστών και οι δυνατότητές τους, περισσότερη μνήμη, περισσότερα περιφερειακά, είσοδοι, έξοδοι και ούτω καθεξής, είχε συνέπεια να προτείνονται και άλλα νέα λειτουργικά συστήματα. DOS, CPM, Windows, Linux, HPU και ούτω καθεξής. Τα λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου έκαναν μια αργή κίνηση. Και αυτό γιατί τα ενσωματωμένα συστήματα δεν είχαν λειτουργικά συστήματα στις πρώτες δεκαετίες λειτουργίας, είχαν πιο πολύ fixed ψηφιακές και αναλογικές διατάξεις. Και έτσι λοιπόν δεν υπήρχε η έννοια του λειτουργικού συστήματος για ενσωματωμένα συστήματα. Βέβαια, πρόσφατα με τις δυνατότητες ενσωμάτωσης ολοένα και περισσότερων στοιχείων πάνω στο ίδιο system on chip, αυξήθηκαν οι δυνατότητές τους και οι απαιτήσεις τους και γι' αυτό λοιπόν υιοθετήθηκαν λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου. Τα λειτουργικά συστήματα λοιπόν πραγματικού χρόνου, real time operation systems, έχουν επικρατήσει πια στα ενσωματωμένα συστήματα. Και για τα ενσωματωμένα συστήματα, απλώς να δώσουμε τον ορισμό ότι είναι οτιδήποτε ψηφιακή συσκευή ή σύστημα που έχει έναν προγραμματιζόμενο επεξεργαστή και δεν είναι υπολογιστής γενικού σκοπού. Γιατί να χρησιμοποιήσουμε ένα λειτουργικό σύστημα πραγματικού σκοπού? Για πολλά χρόνια μικρά ενσωματωμένα RTS δεν χρησιμοποιούσαν λειτουργικά συστήματα. Οι ριζικές αλλά όχι άμεσα εμφανείς επιπτώσεις από τη χρήση ενός real-time operating system είναι ότι αυξάνεται η αξιοπιστία, η παραγωγικότητα και η συντηρησιμότητα, κάτι που είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για τις μέρες μας όπου έχουμε πολλές χιλιάδες και εκατομμύρια γραμμές κώδικα για τα διάφορα συστήματα. Και απλοποιεί σημαντικά την ανάπτυξη του μεσαίου ή μεγάλου συστήματος πραγματικού χρόνου. Ας δούμε κάποια παραδείγματα για να καταλάβουμε τις ανάγκες. Ένα απλό ενσωματωμένο σύστημα είναι ο ελεκτής φούρνου. Μπορεί αυτός να χρησιμοποιήσει είτε ένα τέρμο βρόχο, είτε ένα χρονοδηγούμενο με timer χρόνο, είτε μια σταθμοσκόπηση polling, προκειμένου να ελέγξει το input από τα κουμπιά και τα αισθητήρια και να γίνει η εκτέλεση της συγκεκριμένης ενέργειας ή του σεναρίου. Όλα, όπως βλέπουμε, όλες αυτές οι υλοποιήσεις είναι μονού νήματος, δηλαδή μία εκτέλεση, μία ροή εκτέλεση που απλώς βλέπει διαφορετικά στοιχεία κάθε φορά. Είναι αρκετά αποδεκτό για αυτή την περίπτωσή μας και εδώ πέρα όμως ο προγραμματιστής θα πρέπει να ασχοληθεί συστηματικά με συσκευές χαμηλού επίπεδου. Για παράδειγμα, τα αισθητήρια, τα κουμπιά, το LCD και χρειάζεται μια καλή εξάσκηση σε υλικό και λογισμικό για καλά αποτελέσματα.
Για ένα μικρό ενσωματωμένο σύστημα όπως το συγκεκριμένο, δεν χρειάζεται λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου, γιατί μπορεί να γίνει με πιο οικονομικό τρόπο. Σε ένα ενσωματωμένο σύστημα μεσαίου μεγέθους μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο θερμοκρασίας σε ένα σωλήνα μηχανής jet. Εκτός από τον ελεκτή, απαιτείται ακριβές προθεσμίες, ο φούρνος, κάποιες δευτερεύουσες εργασίες όπως πρόσβαση πληροφοριών, πυρολόγιο, οθόνη, σηριακή σύνδεση με το καταγραφέα πτήσης, και αυτό έχει ως συνέπεια να αυξάνεται η πολυπλοκότητα του συστήματος. Ένα απλό νηματικό πρόγραμμα λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι ικανοποιητικό. Υπάρχουν ξεχωριστές εργασίες. Θα πρέπει να μπορούν να εξυπηρετούνται σε άγνωστες χρονικές στιγμές, ασύγχρονα. Θα πρέπει να μπορούν να επεξεργάζονται ταυτόχρονα. Προγραμματισμό με γεγονότα διακοπής, interrupt service request, σύντομα εργασία. Δηλαδή, απαιτείται προγραμματισμός χαμηλού επίπεδου σε βάθος, ασφάλεια, χρονισμοί και άλλα, και γι' αυτό η χρήση ενός λειτουργικού συστήματος πραγματικού χρόνου αφαιρεί αυτό το βάρος από τον προγραμματιστή και το διευκολύνει στην ανάπτυξη αυτού του συστήματος. Βασικά χαρακτηριστικά των λειτουργικών συστημάτων που απαιτούνται από ένα σύστημα πραγματικού χρόνου, ότι θα πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλή δομή εργασιών, δηλαδή χρονοπρογραμματισμό πολλών εργασιών, συγχρονισμό των εργασιών και διαχείριση μνήμης μεταξύ εργασιών. Ακόμα, η υποστήριξη προγραμματισμού με ελάχιστο λεξιλόγιο υλικού. Το λειτουργικό σύστημα λοιπόν είναι μια διαπαφή μεταξύ χρήστη και υλικού. Ένα πρόγραμμα χειρίζεται λοιπόν το υλικό, ο πυρήνας έγκυται στη μνήμη του συστήματος και αποκρύπτει τις λεπτομέρειες του υλικού. Ελέγχει λοιπόν την πρόσβαση άλλων εφαρμογών στην CPU, διαλέγει και ρυθμίζει τον επεξεργαστή για το πρόγραμμα που θα εκτελεστεί και εγκαταλείπει τη δικιά του χρήση από τον επεξεργαστή προκειμένου να εισέλθει μια άλλη διεργασία για να εκτελεστεί. Είχαμε δει λοιπόν τα βασικά λειτουργικά συστήματα, ότι έχουν το Service Call Handler, Interrupt Handler και τον Scheduler του συστήματος και τις ουρές εισόδου-εξόδου. Το RTOS δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικά γρήγορο, αλλά θα πρέπει να είναι ευέλικτα για την πολιτική προγραμματισμού και ικανά να προγραμματιστούν νέες εργασίες. Η μέθοδη των λειτουργικών συστημάτων γενικού σκοπού είναι ανεπαρκής και δεν εγγυώται τις προθεσμίες. Τα RTOS συνήθως έχουν μια προτίμηση με γνώμονα την προτεραιότητα του χρονοπρογραμματιστή και γενικότερα την εγγύηση των deadlines, των καταληκτικών προθεσμιών. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε έναν round robin χρονοπρογραμματισμό κάποια στιγμή θα συμβαίνει ένα γεγονός που θα απαιτεί άμεση απόκριση. Αυτό το γεγονός όμως δεν θα μπορέσει ο επεξεργαστής να το εκτελέσει στην συγκεκριμένη στιγμή, αλλά θα πρέπει να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα και η διεργασία να προσθεθεί στο run queue προκειμένου να εκτελεστεί. Άρα λοιπόν έχει χαθεί ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι την εκτέλεσή του. Ενώ αν έχουμε σύστημα με προτεραιότητες, ομοίως θα προσθεθεί η διεργασία που χρήζει άμεσης ανταπόκρισης στο συνουρά, αλλά πάλι θα υπάρχει ένα χρονικό διάστημα μέχρι να συμβεί αυτό εδώ πέρα. Ενώ στον Immediate Preemptive Scheduler, αμέσως μόλις συμβεί το γεγονός, εκείνη τη χρονική στιγμή αμέσως σταματάει η εκτέλεσή του και χρονοπρογραμματίζεται η αλλαγή. Δηλαδή βλέπουμε ότι στο RTOS, όταν συμβεί κάποιο γεγονός που χρήζει άμεση ανταπόκριση από το σύστημα, αμέσως δίνεται ο επεξεργαστής σε αυτή εδώ τη διεργασία για να εκτελεστεί. Ο χρονοπρογραμματιστής λοιπόν πραγματικού χρόνου θα πρέπει να υποστηρίζει απελευθέρωση διαδικασίας, να κοιτάει πότε είναι μπλοκαρισμένες οι διεργασίες για να τις βάζει στην ουρά, να μην τεμαχίζει τον χρόνο, αλλά μπορεί να τον χρησιμοποιεί μόλις υπάρξει ανάγκη από κάποιο interrupt, γεγονότα με τα προτεραιότητα, και θα πρέπει λοιπόν να έχει την κατάλληλη απόφαση για το πότε θα εκτελεστεί και πώς κάποια διεργασία. Θα πρέπει λοιπόν να
χρησιμοποιεί προτεραιότητες, όχι FIFO, και η ευελιξία εξαρτάται από το πώς εκχωρούνται αυτές οι προτεραιότητες. Ασφαλώς δεν θα είναι όλες οι διεργασίες υψηλής προτεραιότητας, θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή κατανομή. Η προεχώρηση preemptive του πυρήνα σημαίνει ότι απομακρύνεται μια διεργασία χωρίς να έχει ολοκληρώσει το έργο της, προκειμένου να εκτελεστεί κάποια διεργασία με υψηλότερη προτεραιότητα. Όλα σχεδόν τα λειτουργικά συστήματα γενικού σκοπού υποστηρίζουν αυτή εδώ την προεχώρηση. Και αυτό γίνεται για να προστατευτούν τα δεδομένα πυρήνα κατά τη διάρκεια της πρόσβασής τους και η απόκριση μπορεί να είναι αργή, ενώ υπάρχουν και λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούν μηχανισμούς συγχρονισμού για να προστατεύσουν τα δεδομένα του πυρήνα. Τα λειτουργικά συστήματα, τα συστήματα πραγματικού χρόνου λοιπόν θέλουν το λειτουργικό σύστημα να έχει, να παρέχει αξιοπιστία, να παρέχει πολλές διεργασίες και νήματα και να είναι αρκετά φθηνότερη η χρήση αυτού εδώ πέρα από ότι αν δεν υπήρχε. Βέβαια, απαιτείται και η τήρηση των προθεσμιών. Πρέπει λοιπόν να τηρούνται όλες οι προθεσμίες. Υπάρχουν αυστηρά συστήματα πραγματικού χρόνου, όπου σε αυτά εδώ πέρα, αν γίνει παρέκκληση και δεν τηρηθεί μία προθεσμία, τότε το σύστημα έχει αποτύχει. Εδώ πέρα δεν είναι δεδομένο να ενσωματώσει τα χαρακτηριστικά των μοντέρνων γενικού σκοπού λειτουργικού σύστημα, και είναι, γιατί είναι περίπλοκα και δυνητικά μπορούν να εισάγουν απεριόριστες καθυστερήσεις. Δεν θέλουμε εικονική μνήμη σε hard deadlines συστήματα και ασφαλώς χρησιμοποιούνται ειδικού σκοπού RDOS. Υπάρχει και τα soft πραγματικού χρόνου, τα ανεκτικά συστήματα, δηλαδή σε αυτά εδώ πέρα μας αρκεί να τηρούνται οι περισσότερες προθεσμίες, αλλά αν κάποιες προθεσμίες δεν τηρηθούν, απλώς θα έχει μια μικρή μείωση στην απόδοση, δεν θα γίνει κάποια ζημιά. Πρέπει να τηρούνται οι περισσότερες προθεσμίες για συγκεκριμένο είδος εφαρμογών. Τα μοντέρνα γενικού σκοπού λειτουργικά συστήματα ενσωματώνουν τις τροποποιήσεις όπως τα Windows 2000 και νεότερα. Έχει μειωμένη καθυστέρηση διακοπών, προεχώρηση προτεραιοτήτων, χρησιμοποιεί προτεραιότητες κ.ο.κ. Άρα λοιπόν σε soft real-time συστήματα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιος και ίσως ελαφριά γενικού σκοπού λειτουργικά συστήματα. Οι απαιτήσεις λοιπόν από τα RTOS είναι ότι έχουν δετερμινιστικό χρόνο, ότι ξέρουμε ακριβώς πότε θα ανταποκριθούν και αυτό ισχύει πάντα. Έχουν γρήγορη απόκριση, γρήγορη απόκριση διακοπές και σε εναλλαγή διαδικασίας. Και έλεγχος χρήσης πάνω στις πολιτικές του λειτουργικού συστήματος ως προς τις προτεραιότητες, υποστήριξη μνήμης και ασφαλώς είναι αξιόπιστα. Ένα λειτουργικό σύστημα για να είναι λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου πρέπει να υποστηρίζει πολλές διεργασίες και να είναι πολυνηματικό με προτεραιότητες, να υπάρχουν και προτεραιότητες νημάτων, προβλέψιμοι μηχανισμοί συγχρονισμού νημάτων, κληρονομικότητας προτεραιότητας και γνωστή συμπεριφορά. Υπάρχουν πάνω από 100 λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου, τόσο ελεύθερα όσο και εμπορικά. Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε μια λίστα με πάρα πολλά τέτοια λειτουργικά συστήματα. Υπάρχουν λειτουργικά συστήματα από τον ακαδημαϊκό χώρο, από τη βιομηχανία, εμπορικά λειτουργικά συστήματα ή συστήματα ανοιχτού κώδικα ελεύθερου λογισμικού. Στα λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου, με κάποιες έννοιες προσκέψεις, είναι η αρχιτεκτονική του συστήματος, οι δυνατότητες πραγματικού χρόνου, το κόστος απόκτησης, η διαθεσιμότητα πηγαίου κώδικα, υποστηριζόμενο υλικό, εργαλεία, λογισμικό, τεκμηρίωση και υποστήριξη. Για παράδειγμα, από τον ακαδημαϊκό χώρο, είναι πολύ καλό στοιχείο ότι έχουν χαμηλό κόστος απόκτησης, γιατί είναι δωρεάν συνήθως. Ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος, που σημαίνει κάποιος μπορεί να τον πάρει, να τον τροποποιήσει και να τον προσαρμόσει στις ανάγκες του. Έχουν καλή τεκμηρίωση, αλλά δεν έχει καλή υποστήριξη σε υλικό, σε εργαλεία και σε λογισμικό. Λειτουργικά συστήματα προγραμματικού χρόνου από την βιομηχανία υποστηρίζουν, έχουν καλή υποστήριξη σε υλικό, πολλά εργαλεία, πολλά όμορφα και χρήσιμα εργαλεία με πολλές λειτουργίες, έχουν καλή τεκμηρίωση και υποστήριξη, αλλά είναι πολύ ακριβά. Έχουν υψηλό κόστος απόκτησης που είναι κακό, είναι μειονέκτημα και ο πηγαίος κώδικας δεν είναι διαθέσιμος, που και αυτό μπορεί να θεωρηθεί κάποιος ότι είναι μειονέκτημα. Ενώ τα λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου ανοιχτού κώδικα έχουν καλό κόστος, έχουν θετικό στοιχείο ότι έχουν χαμηλό κόστος απόκτησης, ίσως και δωρεάν.
υπάρχει διαθέσιμος πηγαίος κώδικας, καλή τεκμηρίωση και υποστήριξη, ενώ δεν έχουν καλό υποστηριζόμενο υλικό και μερικές φορές ακόμα δεν υπάρχει και υποστήριξη σε κάποια από αυτά, γιατί μπορεί να έχει αναπτυχθεί στο διδακτορικό κάποιου φοιτητή, ο οποίος αποχώρησε και παρέμεινε αυτό το σύστημα και δεν υπάρχει κάποιος να το συντηρεί. Κάποια παραδείγματα θα δούμε. Για παράδειγμα είναι το RTOS Virtuoso, το οποίο είναι κατανεμημένο λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου. Υποστηρίζει, εδώ πέρα βλέπουμε, για συγχρονισμό σημαφόρες, event, mailboxes κτλ. Δεν είναι για χαμηλή κατανάλωση, δεν είναι δωρεάν, δεν υπάρχει διαθέσιμος κώδικας και εδώ βλέπουμε τις συσκευές και το hardware που υποστηρίζει. Το QNX, ούτε αυτό είναι διαθέσιμο με τον πηγαίο κώδικα είτε δωρεάν, και υποστηρίζει πλατφόρμες PowerPC, MIPS, ARM x86, υποστηρίζει μηνύματα, φυσική μνήμη και ασφαλώς είναι ένα εμπορικό λειτουργικό σύστημα. Ενώ το ICOS είναι διαθέσιμο δωρεάν, έχει ελεύθερο τον πηγαίο κώδικα, υποστηρίζει αρκετές πλατφόρμες όπως βλέπουμε και παρέχει αμοιβαίο αποκλεισμό με μούτεξης. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά τέτοια λειτουργικά συστήματα. Ένα άλλο, το RT Linux, είναι ελεύθερο, δωρεάν, υποστηρίζει σχεδόν κάθε πλατφόρμα που εκτελεί Linux και υποστηρίζεται από το GNU Toolchain με τα προγράμματα από το FSM Labs. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει System VIPC, Shared Memory και FIFO. Ασφαλώς υπάρχουν πολλά άλλα στοιχεία που μας απασχολούν κατά το σχεδιασμό των ενσωματωμένων συστημάτων, στοιχεία τα οποία αναλύονται σε βάθος, σε μάθημα ανώτερου εξαμήνου που ονομάζεται ενσωματωμένα συστήματα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή ενότητα.